Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή της Αιγιάλεας με τα πυρόπληκτα δάνεια από τις φωτιές του 2007, όπως ανέφερε στην κάμερα του Λεπάντο ο πρόεδρος της ΠΑΗ Καρύσος Τηλιγάδης. Πολλοί έμποροι έσπευσαν και πήραν δάνεια για τις επιχειρήσεις τους από την στιγμή που η οικονομία της περιοχής έπαθε μεγάλο πλήγμα από τις καταστροφικές φωτιές. Σήμερα αυτά τα δάνεια έχουν αρχίσει και λίγουν και το δύσκολο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι αφενός μεν δεν υπάρχουν τα χρήματα να πληρωθούν οι δόσεις από τους επαγγελματοβιοτέχνες, βγαίνουν και με ένα πολύ υψηλό επιτόκιο της τάξης του 8,5%. Ήταν τότε υπολογισμένα με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία ήταν χαμηλότοκα, που δυστυχώς σήμερα είναι πάρα πολύ υψηλά. Σε παρέμβαση της επιμελητηριακής κίνησης Αιγιάλεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χαΐας, θα ζητήσουν να επιδοτηθούν τα δάνεια των πυρόπληκτων και καθώς τη ρύθμιση των δανείων του ΤΕΜΠΕ. Έχουν γίνει ερωτήσεις και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συμφωνούν άπαντες μαζί με την πρώην διοίκηση του ΤΕΜΠΕ και του Υπουργείου για την παράταση αυτών τουλάχιστον 2 χρόνια έως του αρχίσει η οικονομία να έχουμε ανάκαμψη. Η πρώτη φάση, όπως είναι γνωστό από τα 1.000 δάνεια που έχουν εγκριθεί στον νόμο Αχαΐας, τα 800 έχουν καταπέσει.